Σήμερα καλωσορίσαμε στην ιστορική Κόρινθο το Δήμαρχο της Πάτρας, τον κύριο Πελετίδη, με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τους καλωσορίσαμε και πραγματικά από την καρδιά μου τους εύχομαι αυτό που ξεκινήσανε, να προβάλλουν το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και να αναζητήσουμε επιτακτικά λύσεις. Αυτό που ανέλαβε ως πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία που θα τη στηρίξουμε και εμείς ως Δήμος Κορινθίων. Γνωρίζω ότι από όπου θα περάσει, στη διαδρομή από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα, όλοι σχεδόν οι Δήμοι θα ανταποκριθούν, γιατί εμείς είμαστε οι αποδέχτες έντονων, αν θέλετε, έντονα της ανεργίας. Δηλαδή, σε εμάς θα έρθει ο άνεργος, θα διαμαρτυρηθεί, θα ψάξει για δουλειά, θα ζητήσει βοήθεια, θα ζητήσει τη στήριξη από τις κοινωνικές μας δομές. Είχαμε μια κουβέντα και πιστεύω ότι καταλήξαμε να υπάρξει φιλοξενία και στην πόλη της Κορίνθου, ταυτόχρονα με εκδήλωση που θα γίνει και με τη βοήθεια του Εργατικού Κέντρου, παρουσία πιστεύω πολλών κοινωνικών φορέων αλλά και του απλού κόσμου, που εκεί θα προβληθεί για άλλη μία φορά και στην Κόρινθο το ζήτημα, το επιτακτικό ζήτημα να επιληθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Εγώ λοιπόν και πάλι να τον ευχαριστήσω τον κύριο Πελετίδη, να του ευχηθώ καλό κουράγιο σε αυτό το δύσκολο έργο μιας πορείας μεγάλης για να αναδείξουμε το πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα μας και βεβαίως και δημόσια να πω ότι εμείς σαν Δήμος Κορινθίων θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένας, μπορεί, μάλλον η αυτοδιοίκηση μπορεί να προβάλλει καλύτερα τέτοια προβλήματα και να ζητήσει τη λύση τους. Σας καλωσορίζω κύριε Πλετήδη και εύχομαι και πάλι να έχετε επιτυχία σε αυτό που έχετε αναλάβει. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Όντως έχουμε μια συνεργασία στο ζήτημα αυτό της μεγάλης κινητοποίησης, διότι ξεκινούμε την Κυριακή 3 του Απρίλη και θα φτάσουμε μέχρι το Σύνταγμα την επόμενη Κυριακή, στις 10 του Απρίλη. Και φυσικά χαιρόμαστε που όλοι οι Δήμαρχοι στη διαδρομή συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να υπάρχουν, να γίνουν προσλήψεις, να υπάρχει ανακούφιση των εργαζομένων παίρνοντας μέτρα προστασίες για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους, και μέσα από την συζήτηση που είχαμε αλλά και την επικοινωνία που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι χαρά μας που ο Δήμος της Κορίνθου με τον Δήμαρχό του και τη Δημοτική Αρχή θα μας προσφέρουν βοήθεια που έχουμε ζητήσει και θα συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι να φέρει όχι μόνο στο προσκήνιο το ζήτημα της ανεργίας, αλλά να γίνουν και να παρθούν και μέτρα προστασίας, να γίνουν προσλήψεις, να αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα, γιατί πλέον δεν υπάρχει ζωή με αυτόν τον τρόπο. Τα ποσοστά ανεργίας είναι τεράστια και δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε, και την απόγνωση και αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι στον Δήμαρχο φτάνουν αυτές η απελπισία, και η οποία φέρνει, μας βάζει μπροστά στο καθήκον να μην είμαστε παρατηρητές, αλλά να ξεκινήσουμε έναν αγώνα για τις αιτίες και γενικότερα για τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Πελετίδη, ο νομός Κορινθίας και ο νομός Αχαΐας ίσως είναι από τους νομούς στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη ανεργία, γιατί χτυπήθηκε βιομηχανία. Είχαν βαριές βιομηχανίες και έχουν κλείσει. Είπατε για ποσοστά επιτυχίας, ποσοστά ελπίδας, πόσο μπορεί να έχουμε για αυτό που ξεκινάτε? Γιατί δεν υπάρχουν καμία προοπτική με αυτά που ξέρουμε. Οι προοπτικοί, αν μείνουν έτσι όπως έχουν τα πράγματα και δεν μπούμε στην ουσία του ζητήματος, είναι σαφέστατα ότι θα μείνουν αδιατάραχτα. Εμείς πάμε να ταράξουμε αυτή την κατάσταση. Αν πει κανείς, ας πούμε, ότι περιμένουμε, υπάρχει καταστροφή στην Πάτρα, δηλαδή οι βιομηχανίες έχουν κλείσει, το ίδιο γίνεται και στην Κορινθία αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι. Τώρα τι να προσδοκάς? Προσδοκούμε τώρα και λέμε ότι θα έρθουν οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις, μακάρι να ερχόντουσαν. Φαντάζομαι όχι το Σύριον οι επενδύσεις. Ναι, λέω εγώ ότι γενικότερα, αλλά οι επενδυτές γιατί δεν επιλέγουν? Γιατί ψάχνουν να βρουν πλέον ευκαιρίες? Γιατί το πρόβλημα είναι το κέρδος. Γιατί δεν γίνονται? Επομένως, ένα είναι αυτό το θέμα το οποίο μπαίνει στην προσοχή όλων μας, και να δούμε τι χρειάζεται να γίνει σε αυτό το τομέα. Αλλά εμείς έχουμε άμεσα ζητήματα. Συζητούσα προηγουμένως με τον Δήμαρχο και λέγαμε ότι τι θα γίνει με τις προσλήψεις στον ίδιο μας το Δήμο, που είναι ένα σημείο που
κάλυψης ανάγκων, αφού έχουμε ζωτικές ανάγκες, αφού δεν μπορούμε να λύσουμε τοπικά προβλήματα. Γιατί να μην έχουμε πρόσληψη προσωπικού, γιατί να μην επιτραπεί και να χρηματοδοτηθούν προσλήψεις στους Δήμους. Αλλά είναι μόνο οι Δήμοι. Στα νοσοκομεία μας είναι αυτό. Ο καθένας, τουλάχιστον στην Πάτρα, αποκλειστική νοσοκόμα γίνεσαι αν το συγγενικό σου πρόσωπο βρεθεί στην ανάγκη να πάει στο νοσοκομείο και την ίδια στιγμή απόξω από το νοσοκομείο είναι παρκαρισμένοι εκατοντάδες νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, τραυμάτιο φορείς. Εάν πείσεις να πας στην παιδεία, τα κενά είναι τεράστια. Στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα και στα ΤΕΗ τα κενά είναι τεράστια. Δυνατότητες να αναπτυχθεί επομένως και να λυθούν προβλήματα λαϊκά υπάρχουν. Και μπαίνει ξανά το ερώτημα, γιατί δεν δουλεύει ο κόσμος. Τι εμποδίζει να δουλέψουν όλοι? Αν δουλέψουν όλοι, θα συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο κάτι. Θα βάλουν, ας πούμε, θα φέρουν και ένα κοινωνικό προϊόν. Σήμερα το να τους έχεις παρκαρισμένους, τι κερδίζει η κοινωνία μας? Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Εμείς δίνουμε τη δική μας ερμηνεία και λέμε ότι με τον αγώνα μας αρχίζουμε και ανατρέπουμε αυτή την κατάσταση και δεν θα την αφήνουμε να διαιωνιστεί, γιατί τώρα η ανεργία πλέον παίρνει και άλλα χαρακτηριστικά. Είναι πλέον μακροχρόνια ανεργία. Προσθέτεστε σε αυτούς τους ανέργους που καταγράφονται ότι έχουμε και 400.000 νέους μετανάστες πλέον σε άλλες χώρες, το οποίο αν είχε προσθεθεί στην ανεργία, σήμερα θα λέγαμε, ας πούμε, ότι η μισή Ελλάδα δεν δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύει? Αν δεν δουλεύει, πώς θα έχουμε μια παραγωγική διαδικασία για να μπορεί να ζήσει? Και είμαστε στο 2016, δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην εποχή του 1960. Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους δυο σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.